Η περιοδική έκθεση που τιτλοφορήθηκε «Νομισματική και αρχαιογνωσία από τις Επαναστάσεις ως την Ένωση 1770-1913» εντάχθηκε στις επενδυακές εκδηλώσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1921. Η προετοιμασία και η υλοποίησή της είχε τα χαρακτηριστικά της ανασκαφής σε βάθος και της αναστήλωσης σε ύψος, των δύο δηλαδή τομέων δράσης της αρχαιολογίας. Απ' τη μια, ανέσκαψε στα νομισματικά αποθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και στα ιστορικά αρχεία διαφόρων ιδρυμάτων και συλλογών στο νησί, και από την άλλη, προσπάθησε να αποκαταστήσει και να παρουσιάσει με επιλεγμένα ευρήματα το αισθητικό και ιδεολογικό επικοδόμημα που αναγνωρίζουμε στη χρήση των αρχαίων νομισματικών τύπων σε χάρτες, έγγραφα, έντυπες εκδόσεις και κυρίως σε σφραγίδες της εποχής των Επαναστάσεων. Στα πρωτότυπα χαρακτηριστικά της έκθεσης θα συνυπολόγιζε κανείς την αξιοποίηση αρχαίων νομισμάτων ταυτόχρονα με εκθέματα των νεότερων χρόνων, επειδή υπηρετούν το ίδιο μουσιολογικό σκεπτικό. Τη θεώρηση δηλαδή της Επανάστασης του 1921, αλλά και όσων προηγήθηκαν ή ακολούθησαν ως την Ένωση, από τη σκοπιά των εικόνων και μάλιστα στην περιορισμένη επιφάνεια ενός νομίσματος ή μιας σφραγίδας. Γιατί αυτή η διαφορετική οπτική επιτρέπει να τραβήξουμε συνδετήριες γραμμές ανάμεσα στο παρελθόν των κριτικών πόλεων και του εκάστοτε παρόντος των επαναστάσεων. Ο αγώνας γίνονταν και σε επίπεδο συμβόλων, εκείνων που επιλέγονται στρατευμένα για να εκφράσουν την ελληνικότητα και τη συνέχειά της στη Μεγαλόνησο. Να φωνάξουν το δίκαιο της Επανάστασης, τον πόθο της Ένωσης, άρα και την δικαιωματική απόσπαση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι, δίπλα στα σχέδια νομισμάτων και στις σφραγίδες, παρατίθενται πραγματικά παραδείγματα νομισμάτων από τις συλλογές των μουσείων ως πηγές έμπνευσης και πρότυπά τους. Ως σημαντική εκθεσιακή καινοτομία αναγνωρίζεται η σύμπραξη φορέων και ιδιωτών από όλη την Κρήτη, αλλά και εκτός αυτής. Έτσι ώστε έγγραφα, παλέτυπα, ιστορικοί χάρτες, σώματα σφραγίδων και μετάλλια, υλικό που φυλάσσουν και αξιοποιούν με άλλους τρόπους οι κάτοχοί τους, να συμπληρώσει το νεωτερικό κομμάτι της έκθεσης, το οποίο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου καταστατικά δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρχει. Η έκθεση χρονικά αναφέρεται στο εξαιρετικά ταραγμένο διάστημα από την πρώτη επανάσταση της Κρήτης κατά του Οθωμανού κατακτητή, στα 1770, με τον πρωτομάρτυρα Δασκαλογιάννη, έως την Ένωση με τη Μητροπολιτική Ελλάδα το 1913. Ο Ρήγας Φεραίος, μια εμβληματική μορφή του νεοελληνικού διαφωτισμού, συμμετείχε ενεργά με τη δράση, το ποικίλο συγγραφικό έργο, ακόμα και με τον μαρτυρικό θάνατό του, στην προετοιμασία και στην ορίμανση των συνθήκων που οδήγησαν στην Ελληνική Επανάσταση της Ανεξαρτησίας. Η εντυπωσιακή χάρτα του Ρήγα, αποτελούμενη από 12 φύλλα συνολικής επιφάνειας 2x2 μέτρα, καλύπτει όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, εμπεριέχοντας στοιχεία του χαρτογραφικού παρόντος της τότε εποχής, αλλά και του ιστορικού παρελθόντος της περιοχής, το οποίο εδράζεται σε μεγάλο βαθμό στον αρχαιοελληνικό κόσμο. Ως βασικό μέσο για την τεκμηρίωσή του επέλεξε ο Ρήγας τα σχέδια 162 νομισμάτων από βασίλεια και πόλεις των ελληνορωμαϊκών χρόνων και λιγοστά του Βυζαντίου, διάσπαρτα στα διάφορα φύλλα της χάρτας. Συνοδεύοντας τα αρχαία τοπονύμια με τα σύγχρονά τους, μαζί με σύμβολα που παρέπεμπαν στα σωζόμενα αρχαιολογικά κατάλοιπα κάθε τόπου, τα νομίσματα οπτικοποιούν τη στενή σχέση της αρχαιότητας με το παρόν ως μάρτυρες της συνέχειας. Η Κρήτη περιλαμβάνεται στα φύλλα 2 και 3 της χάρτας, συνοδευόμενη από λιγοστά αλλά χαρακτηριστικά σχέδια νομισμάτων κάποιων αρχαίων πόλεων της, ενώ στα φύλλα 10 και 11, με τις δαλματικές ακτές και τη Σερβία, απεικονίζονται και πρόσθετα αντίστοιχα, που, αν και παρατοποθετημένα, υπηρετούσαν το συνολικό αισθητικό και αρχαιογνωστικό σκοπό του έργου. Όμως και μόνο η παρουσία της Μεγαλονήσου στο ευρύτερο χαρτογραφικό και πολιτικό συγχρόνως όραμα του Ρήγα υποδεικνύει την αυτονόητη σύνδεσή της με τον ελλαδικό κορμό, μια σύνδεση που αγνόησαν οι δυνάμεις όταν στα 1830 αναγνώρισαν το βασίλειο της Ελλάδος χωρίς την Κρήτη. Η αρχαιογνωσία του δυτικού κόσμου εκφράζεται καλά στα περιηγητικά κείμενα του Πάσλεϊ 1837,
και του Ντάπερ 1836, με τις αναφορές στην εκατόμπολη Κρήτη των ιστορικών χρόνων και στους ιδιαίτερους μύθους της, όπως εκείνους για τον Λαβύρινθο και τον Μινόταυρο, τον Τάλο ή την αρπαγή της Ευρώπης, ως στοιχεία επιβίωσης ενός λαμπρού παρελθόντος στο τουρκοκρατούμενο όμως νησί. Η έξωθεν επανανακάλυψη της ελληνικότητας χρησιμοποιεί στο έργο του Ρόμπερτ Πάσιλεϊ συστηματικά και επιτυχημένα τις ευρέσεις και τις περιγραφές των αρχαίων νομισμάτων της Μεγαλονήσου για να προσδιορίσει στο χώρο και στο χάρτη τις αρχαίες πόλεις, τις οποίες γνωρίζει μόνο από φιλολογικές και επιγραφικές πηγές. Έτσι, τα σχέδια των κριτικών κοπών στο δίτομο έργο του αναδεικνύονται σε κάτι περισσότερο από εμβόλυμα διακοσμητικά διαλύματα του κειμένου του με τις επίκαιρες φιλελληνικής στάσης περιγραφές για την θλιβερή κατάσταση στο νησί λίγα χρόνια μετά την αιματηρή κατάπνιξη της Επανάστασης. Την αποδεκτική ισχύ της νομισματικής μαρτυρίας επικαλείται και ο Μανουήλ Βερνάρδος, επιμελητής της ελληνικής μετάφρασης στα 1836 της παλιότερης ταξιδιωτικής έκδοσης του Ντάπερ, προσθέτοντας το τέλος ως παράρτημα εισαγωγικά σχόλια, επεξηγηματικούς πίνακες, μαζί με τον πρώτο, τον παλιότερο ελληνόγλωσσο κατάλογο κριτικών νομισμάτων, δανεισμένα από το μνημειώδες έργο του Μιονέ στα 1806. Και στις δύο εκδόσεις, τα αρχαία νομίσματα συνιστούν τεκμήρια διάχυσης της ιδέας για την ελληνικότητα της Κρήτης, τόσο στο ελληνόφωνο κοινό, όσο και ευρύτερα στην Ευρώπη. Στις κριτικές επαναστάσεις, από εκείνη του 1821 και μέχρι την τελευταία λυτρωτική του 1897-98, οι σφραγίδες είτε αντιπροσώπευαν όλο το νησί ή τις επαρχίες, είτε επιμέρους τομείς της εξουσίας ή ακόμα και εξέχοντα πρόσωπα, έχουν θεματολογία που επικεντρώνεται εμφατικά στον ελληνικό και στον χριστιανικό χαρακτήρα της Μεγαλονήσου. Έτσι, κυριαρχούν σύμβολα όπως ο Σταυρός, η Λάβαρα, θηρεοί και σημαίες ελληνικές σε διάφορες παραλλαγές. Ξεχωρίζει όμως και μια ιδιαίτερη ομάδα, στην οποία αξιοποιείται η εικονογραφία νοούμενη ως προγονική, συχνά αντλώντας από παραστάσεις σε νομίσματα του αρχαίου κόσμου. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν όλα τα εντοπισμένα παραδείγματα ελεύθερης μετάπλασης ή πιστής αντιγραφής του είδους. Ενδεικτικά, στη σφραγίδα με την επιγραφή κριτικών συμβούλιων, η προτομή του βασιλιά Μίνωα, αρχαίου νομοθέτου της Κρήτης όπως τον περιγράφει το σχετικό έγγραφο, εμπνέεται σαφώς από ελληνιστικό τετράδραχμο της Κνωσού. Ενώ με τον προσδιορισμό του ως μυθικός βασιλεύς της Κρήτης, εμφανίζεται σε σφραγίδες της Επανάστασης του 97, αλλά και σε εκείνη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Χανίων, λίγο νωρίτερα, στα 1879, αντιγράφοντας πάντα αργυρό στα τύρα της Κνωσού. Την προβολή ισχύως με την εικόνα κεραυνοφόρου αετού του Δία, του Κρυταγενούς Δία, βλέπουμε στις σφραγίδες της Επανάστασης του 1841 και του 1892. Δανεισμένη από νομίσματα όπως τα τετράδραχμα του Περσία της Μακεδονίας ή κοπές του Πτολεμαίου. Ενώ δεν θα διστάσουν να οικειοποιηθούν τυπικές παραστάσεις ρωμαϊκών νομισμάτων, όπως εδώ τη θερμή χειραψία. Αν στο πρότυπο δηλωνόταν η Κονκόρτια, δηλαδή η Ομόνια, η κριτική σφραγίδα με τις πρόσθετες επιγραφές Ελλάς και Κρήτη, νοηματοδοτεί τη χειραψία ως σύμπραξη, ως αδελφοσύνη. Όμοια στρατηγική ακολούθησαν και οι σφραγίδες αυτοδιοικητικών κοινοτικών φορέων στους τομείς της δικαιοσύνης, της παιδείας και του πολιτισμού, αφού η δημιουργία τους κερδίθηκε ακριβώς χάρη στις αιματηρές επαναστάσεις. Από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα η σφραγίδα του Ελληνικού Κρητικού Γυμνασίου με έδρα το Ηράκλειο στα 1882. Αντιγράφει πιστά παράσταση σταυροειδούς Λαβύρινθου, δανεισμένη από στα τύρα της Κνωσού, δείχνοντας παραβολικά τον χριστιανικό και τον ριζωμένο ελληνικό χαρακτήρα της παιδείας. Είναι λίγα χρόνια μετά τις πρώτες ανασκαφές του 1879 στην Κνωσό, από το Μήνο Καλοκαιρινό, ο οποίος συμπτωματικά μετήχε στην εφορία των σχολείων της πόλης.
Η Κωνσταντινοπολίτικης, μάλλον προέλευσης σφραγίδα της ελληνικής σχολής Ρεθύμνου, αντιγράφει παράσταση Αθηνάς από νόμισμα της Ταρσού στη Μικρασιατική Κιλικία. Ενώ η αθηναϊκή γλάφκα, ως σύμβολο της Αθηνάς και της Σοφίας, θα χρησιμοποιηθεί συχνότερα, όπως εδώ, στην εκπαιδευτική σφραγίδα του Ρεθύμνου και στην δεύτερη της Νεαπόλεως Λασιθίου. Δεν είναι η ευκολία της αντιγραφής από τα αρχαία νομίσματα ο μόνος λόγος της επιλογής των θεμάτων. Οι χριστιανοί της Κρήτης διακηρύσουν με αυτά τόσο προς την ανταγωνιστική και ισχυρή μουσουλμανική ομάδα του πληθυσμού της, όσο και προς την διπλωματικά εποπτεύουσα Ευρώπη, ότι η μόνη προοπτική ζωής τους συμπορεύονταν με το ανεξάρτητο ελληνικό βασίλειο. Η επαναχρησιμοποίηση αρχαίων παραστάσεων σε σφραγίδες των νεότευκτων κριτικών δήμων ως επιχείρημα διεκδίκησης της εθνικής αυτοτέλειας πριν την αυτονομία και ως επιβεβαίωση του δίκαιου αποτελέσματος της στα χρόνια της κριτικής πολιτείας βρήκε στα αρχαία νομίσματα πάμπολα, διαφορετικά και έτοιμα κυρίως εικονογραφικά πρότυπα. Στόχος ήταν η δημιουργία ευανάγνωστων και εκφραστικών σφραγιστικών τοπόσημων. Τέτοιον που και ο τελευταίος αγράμματος χωρικός μπορούσε να αναγνωρίσει ως δικά του. Αυτούς οι αδάνοι από την αρχαία τοπική νομισματική παραγωγή, όπως στον Δήμο Αγίου Ιωάννη Σφακίων ή στον Δήμο Ελευθερναίων, που αντιγράφει στα τύρα της ομώνυμης αρχαίας πόλης, ή τέλος του Δήμου Ψυχρού, που αναζήτησε σε νόμισμα της Κηδονίας, εκφραστική του τόπου παράσταση. Άλλες φορές παραλλαγμένα, όπως εδώ στο Δήμο Κατοχωρίου Βιάννου, συνδυαστικά μετασχηματισμένα ετερόκλητων προελεύσεων, με τυπικό παράδειγμα τη σφραγίδα της Νεαπόλεως Μεραμπέλου, όπου ο σφραγιδογλύφος, θέλοντας να απεικονίσει κεφάλι Αθηνάς, όπως στα θεωρούμενα ως νομίσματα της γειτονικής αρχαίας Δρύρου, τα βρήκε μέτριας τέχνης και έτσι αντέγραψε το κεφάλι της θεάς από νόμισμα Σιρακουσών, προσθέτοντας εκ των υστέρων το κηρύκιο και τα γράμματα Δελταρό, όπως απεικονίζονταν στο αρχαίο τοπικό πρότυπο. Από τα προημότερα παραδείγματα αξίζει να παρατηρήσουμε τη σφραγίδα του Δήμου Ασκήφου στα Σφακιά με αναγραφόμενη χρονολογία 1889. Αγνώντας τον κανόνα που απαιτούσε ανεικονικές δημοτικές σφραγίδες με δίγλωσσες επιγραφές, επιλέγει να κρατήσει μόνο ελληνική την επιγραφή και ως κύριο θέμα τον περίφημο Κούλε, το θωμανικό κάστρο επιτήρησης και καταστολής του τόπου, αντιγράφοντας μια Κωνσταντίνια νομισματική παράσταση. Αξιομονιμόνευτο για τη σπανιότητά του είναι και το σώμα της σφραγίδας του Δήμου Γόρτινας, παλιό απόκτημα του Μουσείου Ηρακλείου. Πιθανολογούμε πάντως ότι η έκδοση του μνημειώδους έργου του Ιωάννης Βορώνου για τα αρχαία κριτικά νομίσματα στα 1890 και η ανασκαφική υπερδραστηριότητα Ελλήνων και κυρίως ξένων αρχαιολόγων στο νησί την ίδια περίοδο ενθάρρυναν αυτού του είδους την έκφραση των Δήμων, οι οποίοι αναζητούν με την αναγνωρισιμότητα στο σφραγισμένο έγγραφο την πραγματική ή επιθυμητή διαδοχή από το λαμπρό αρχαιοελληνικό παρελθόν. Αν κάτι μπορεί να μείνει μετά το τέλος της έκθεσης, μαζί με την ηχό της άδειας αίθουσας, είναι πως πρέπει να ξαναδούμε τα κριτικά απελευθερωτικά κινήματα πέρα από τη φωτογραφία ενός μπαρουτοκαπνισμένου του Φεκιού ή το εκφραστικό πορτρέτο κάποιου επώνυμου αγωνιστή. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφασίζει παμψηφί η να εισφραγής του Δήμου φέρει γύρωθεν με κεφαλαιώδη γράμματα το όνομα Δήμος Ηρακλείου, εν το μέσο δε ως έμβλημα τον βασιλέα της Κρήτης Μίνωα επί θρόνου καθήμενων και κρατούντας κύπτρων.